Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Θα συνεχίσουμε σήμερα για το θέμα της προηγούμενης εκπομπής που ήταν το περί Αντιχρίστου. Μιας και ο κόσμος σήμερα ασχολείται με αυτό το θέμα και όπως είπαμε είναι ένα θέμα που τραβάει την περιέργεια κυρίως του κόσμου που είναι εκτός της Εκκλησίας αλλά και την προσοχή ανθρώπων οι οποίοι είναι εντός του σώματος της Εκκλησίας. Ο Αντίχριστος είναι ένας άνθρωπος, όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, και συμβολικά μπορεί να συμβολίζει τη θηριώδη εξουσία της Ρώμης και υπήρξε τέτοια εξουσία και τις αιρέσεις είναι τύπος των αιρέσεων. Έχει τέσσερα κυρίως χαρακτηριστικά. Πρώτον, φωνεύει τους χριστιανούς. Δεύτερον, θεοποιεί τον εαυτό του. Τρίτον, ο αριθμός του ονόματός του είναι το 666, το χ, ξι, στίγμα. Και τέταρτο και σπουδαιότερο, θα νικηθεί από τον Ιησού Χριστό. Θα τον αντιπαλέψουν δύο μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους ο Θεός έχει κρατήσει για να ξανάρθουν, αφού δεν έχουν γευτεί θάνατο, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Έχει 7 κεφαλές το θηρίο αυτό, που σημαίνει 7 καινούργιες εξουσίες, αλλά και διάνοιες, δύναμη πονηρής διανοίας, σατανικής πονηρίας. Έχει και 10 κέρατα σαν εξουσίες και κράτη, κατά μερικούς δηλαδή τα κέρατα του αυτά, τα 10 κέρατα σημαίνουν εξουσίες ή κράτη. Επίσης φέρει στην κεφαλή του 10 διαδήματα, βασιλικές κορώνες, διακριτικά και εξουσίες και δυνάμεις. Ας αναλύσουμε με λίγα λόγια, διότι πραγματικά δεν είναι εύκολο να επεκταθεί κανείς, γιατί μπορεί να πελαγοδρομήσει στο θέμα του Αντιχρίστου. Και ας δούμε λίγο το κείμενο. Είναι το θηρίο που βγαίνει από τη θάλασσα, όπως είπαμε. Θάλασσα εδώ μεταφορικό σημαίνει η αμαρτωλή κοινωνία, ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος που είναι μακράν του Χριστού και της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, εκείνος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από το Λόγο του Θεού. Αυτός ο κόσμος είναι ο μακράν της χριστιανικής ζωής, της όντως ζωής κόσμος. Είναι ο κόσμος ο οποίος ζει την εποχή του σώματός του, ζει την εποχή της πεπτοκούσης φύσης του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση, όπως θα δούμε, δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο το χριστιανικό. Είναι δύο επάλληλοι κόσμοι, έρχονται σε επαφή, ζουν και κινούνται μεταξύ τους, αλλά ο ένας είναι πνευματικός κόσμος και ο άλλος είναι υλικός κόσμος. Αυτός βγαίνει μέσα από την άβυσσο του υλικού κόσμου, από τη θάλασσα της αμαρτίας. Είναι η ενσάρκωση του κακού και το θρίαμβος του κακού. Και σύμφωνα με ερμηνείες διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας, προσωποποιείται και σαν η αντίθεος δύναμη του Ρωμαϊκού κράτους. Μια άλλη γνώμη είναι ότι πρόκειται περί ενσάρκωση του δαίμονος κατά τους εσχάτους καιρούς, αλλά η ενσάρκωση του δαίμονος, όπως νομίζω αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει τίποτα τέτοιο. Η ενσάρκωση του δαίμονος δεν μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό και θα έχει σατανική δύναμη, τεράστια, αλλά δεν θα έχει μέσα του ψυχή δαίμονα. Θα έχει ψυχή ανθρώπου. Θα είναι άνθρωπος δηλαδή, είναι ο άνθρωπος του 666 όπως είπαμε και πριν. Έχουμε επαναλάβει πάρα πολλά στοιχεία για εκείνους που δεν παρακολουθήσαν το πρώτο μέρος της συζητήσεώς μας. Αλλά τώρα θα προχωρήσουμε σε μια άλλη κατάσταση διαβάζοντας και αρχίζοντας από το κείμενο. Αποκάλυψη 13ο κεφάλαιο. «Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας και το θηρίον ο είδες ηνόμιον παρδάλι και υπόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν αυτόν ο δράκος,
αυτό ο δράκο, τη δύναμη αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Γιατί θηρίο? Διότι είναι θηριώδης κατά τα ένστικτά του. Είναι θηριωδέστερος όλων των ανθρώπων. Είναι θηριωδέστερος του Νέρονος, του Καλιγούλα και όλων των άλλων αιμοσταγών δικτατόρων της ανθρωπότητος. Είναι πανουργότερος από αυτούς, διότι δεν έχει την αφέλεια να έρθει να τον αναγνωρίσουν. Θα είναι κεκριμένος. Θα είναι ένας όφης, θα είναι ένας λύκος, ο οποίος θα έχει τη δωρά, το δέρμα του προβάτου. Είναι λοιπόν η εικόνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι ο τύπος χριστιανομάχων εξουσιών. Ασφαλώς και είναι και τα δύο αυτά. Ο προφήτης Δανιήλ τον ευλέπει τον Αντίχριστο σαν τη τέταρτη μεγάλη βασιλεία, το τέταρτο μεγάλο θηρίο, το οποίο έχει κεφαλές και σκορπίζει τον πανικό και το θάνατο σε όλη τη γη. Τσαλαπατάει τους πάντες και τα πάντα. Είναι ισχυρότατο θηρίο και είναι το τέταρτο θηρίο, η μεγάλη βασιλεία, η τελευταία βασιλεία του κοσμοκράτορος Αντιχρίστου. Είπαμε ότι βγαίνει από τη θάλασσα και βγαίνει με δύναμη μεγάλη, γιατί είναι ο αντίποδας του Θεού και έχει πάτρονα και δάσκαλό του τον ίδιο τον δράκο, τον όφη, τον δαίμονα, τον σατανά, τον βελίαρ, τον αντικείμενο, τον συκοφάντη των ανθρώπων και τον συκοφάντη του Θεού, τον σατανά. Αλλά η θάλασσα στην Αγία Γραφή περιγράφεται πάντοτε σαν μια ταραχώδης κατάσταση του βίου της ανθρωπότητος, της αμαρτίας, του πεπτοκότος ανθρώπου. Επομένως, αυτός είναι αβυσσαλαία ψυχή, η οποία έρχεται από τα βάθη της αβύσσου, από τα βάθη της αμαρτίας, είναι φοβερός στον τρόπο που θα εκπροσωπήσει τον σατανά πάνω στη γη. Όπως είπαμε, φωνεύει τους χριστιανούς. Αυτό δεν πρέπει να τρομοκρατήσει κανέναν από τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους πιστούς του Χριστού, διότι αυτός ο φόνος σημαίνει στεφάνι, σημαίνει επουράνιο είσοδο στην επουράνιο βασιλεία. Σημαίνει η μεγαλύτερη τιμή και θρίαμβος για έναν άνθρωπο είναι να φωνευτεί εκ του Αντιχρίστου. Και βεβαίως κανείς δεν είναι έτοιμος να έρθει σε ένα μαρτύριο και να πει ότι είμαι προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσω όλη αυτή τη φρίκη ενός αντιχρίστου κόσμου. Όμως ελπίζουμε στη δύναμη του Θεού και σε εκείνους τους ανθρώπους που θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, ο Θεός είναι σίγουρο ότι θα τους σκεπάσει ή θα τους σώσει από τον Αντίχριστο ή θα παραχωρήσει κάποιοι από αυτούς να μαρτυρήσουν, να φωνευτούν από τον Αντίχριστο. Όμως αυτή θα είναι, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη θριαμβική αξία των Αγίων του 8ου αιώνος, οι 8ήτες Άγιοι δηλαδή, θα είναι η μεγαλύτερη πάντων των Αγίων, διότι θα αντισταθούν στη φοβερότερη, θα αντιπαλέψουν την πιο αντίχριστη κατάσταση πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που θα έχει δημιουργηθεί ποτέ στον κόσμο. Ένα δεύτερο στοιχείο του Αντιχρίστου είναι η θεοποίηση του εαυτού του. Είναι αυτός ο οποίος δεν θα μιλήσει ποτέ για Θεό, δεν θα μιλήσει για Χριστό, δεν θα μιλήσει για Ορθοδοξία, θα έχει άρνηση φοβερή απέναντι στο Θεό, θα θεοποιεί τον εαυτό του, θα λέει ότι εγώ είμαι Θεός και δεν χρειαζόμαστε κανένα Θεό, εγώ είμαι αντικαταστάτης του Θεού, αν στηριχτείτε σε μένα μπορώ να σας δώσω τα πάντα. Και βεβαίως όσοι προορίζονται για την αιώνια ζωή, αγαπητοί φίλοι, δεν θα γονατίσουν μπροστά στον Αντίχριστο, δεν θα τον προσκυνήσουν, δεν θα πάρουν ούτε τις ταυτότητες του Αντιχρίστου με τα μικροτσίπ και τη συνθήκη Σέγγεν, δεν θα ούτε καν θα διανοηθούν να βάλουν στο σώμα τους επάνω αντίχριστα σύμβολα όπως είναι το 666 με το barcode system, διότι ποτέ να μην διανοηθεί κανείς ότι έχοντας αυτό το σημάδι επάνω του θα μπορεί να ανήκει στο βιβλίο του αρνίου, να είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του βιβλίου του εσφαγμένου αρνίου ή του Ιησού Χριστού. Όποιος πάρει οτιδήποτε από αυτά
σφραγίζεται η ψυχή του αιωνίως μαζί με τον Αντίχριστο. Διότι ουσιαστικά δέχεται τον αριθμό του ονόματος του θηρίου, το 666, και δέχεται την προσκύνηση του Αντιχρίστου, πράγμα που ο Χριστός ποτέ δεν δέχτηκε και όλοι οι χριστιανοί δεν πρέπει να δεχτούμε. Ας θυμηθούμε τον τρίτο πειρασμό του Ιησού Χριστού στην έρημο, όταν ο αντικείμενος, ο αντίπαλος, ο Σατάν του είπε: «Έλα να με προσκυνήσεις και θα σου δώσω όλες τις βασιλείες της γης». Τότε η άρνηση του Χριστού ήταν καθοριστική, μάλιστα συμπεριφέρθηκε ο Χριστός με απότομο τρόπο στον Σατανά, του λέει: «Είπα γιο πίσω μου, φύγε», διότι στις άλλες δύο περιπτώσεις, στις άλλες δύο πειρασμούς του απάντησε μέσα από την Αγία Γραφή. Στην τρίτη περίπτωση όμως τον έδιωξε και του είπε: «Είπα γιο πίσω μου, Σατανά, διότι είναι γραμμένο, μόνο το Θεό θα προσκυνήσει και κανέναν άλλον». Επομένως δεν είναι δυνατόν να προσκυνήσουμε δύο αρχηγούς, δύο πίστης, δύο δόγματα, δύο στρατόπεδα, δύο διαφορετικούς διαμέτρου αντιθέτους συνασπισμούς, το χριστιανικό και τον αντίχριστο. Και φυσικά όποιος επιχειρήσει να προσκυνήσει και τους δύο διαγράφεται από τα σδέλτους του αρνίου του εσφαγμένου και γίνεται ο παδός του αντιχρίστου. Είπαμε λοιπόν ότι ο αριθμός και το όνομά του είναι το 666. Στην αρρύθμιση την ελληνική είναι χ, ξ, σίγμα το νούμενο. Αυτομάτως, όταν πρόφεραν τον αριθμό αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, έλεγαν 666, ασχέτως αν τον έγραφαν όπως τον έγραφαν με το χ, ξ, σίγμα το νούμενο. Και οι λατινικοί αριθμοί έχουν αυτό το συμβολισμό του 666 με διαφορετικό τρόπο. Και η σύγχρονη αρρύθμιση, η αραβική αρρύθμιση, το έχει με τα τρία εξάρια όπως ξέρουμε. Αλλά αφού κάθε διαφορετικό σύμβολο ανταποκρίνεται στο 666 και οι γραμμές στο barcode system, αυτές οι διπλές επάλληλες γραμμές, παράλληλες τρία ζεύγη παραλλήλων γραμμών που υπάρχουν επάνω στα τρόφιμα και στις κάρτες, είναι και αυτά τρία εξάρια, αντιπροσωπεύουν για τον κομπιούτερ τρία εξάρια. Δηλαδή, ο κομπιούτερ δεν διαβάζει το 6 όπως το διαβάζουμε εμείς, δεν έχει μάτι για το εξάρι αυτό που έχουμε εμείς, αλλά έχει μάτι για το εξάρι που είναι οι δύο γραμμές που αντιπροσωπεύει το εξάρι. Έτσι λοιπόν και αυτό, όπως οι λατινικοί χαρακτήρες είναι το 6, και οι δύο γραμμές αυτές για το κομπιούτερ διαβάζονται σαν 6. Και θα νικηθεί από τον Ιησού Χριστό το θηρίο. Αυτό είναι το μήνυμα της Αποκαλύψεως, του εσχατολογικού υπέροχου αυτού βιβλίου της Αποκαλύψεως, που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο μας και είναι λόγος του Θεού και δεν μπορεί να διαψευστεί ούτε ένας τόνος και μία οξία. Μας δίνει το μήνυμα ότι ο νικητής του αγώνος αυτού που θα γίνει προς το τέλος είναι το αρνίον το εσφαγμένο, είναι εκείνο που παίρνει το βιβλίο από το χέρι του Θεού, από το θρόνο του Θεού και ανοίγει τις 7 σφραγίδες, όπως μας λέει η Αποκάλυψη, και καλούμε όλους τους αγαπητούς φίλους να διαβάζουν την Αποκάλυψη, να διαβάζουν την Αποκάλυψη, διότι η Αποκάλυψη κρύβει, όπως είπαμε, ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ο τελικός νικητής είναι το αρνίο το εσφαγμένο. Επομένως, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, να φοβόμαστε, διότι είμαστε με τη μεριά του νικητού. Αρκεί και εμείς να έχουμε την πρόσβαση στην Εκκλησία μας, στα μυστήρια της Εκκλησίας, στον καθαγιασμό που γίνεται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας και να μην φοβούμεθα την υλική καταστροφή που μπορεί να μας προκαλέσει ο Αντίχριστος, αλλά την πνευματική καταστροφή να φοβούμεθα περισσότερο, διότι η ζωή αυτή περνάει εύκολα και γρήγορα και κανείς δεν μένει σε αυτόν τον κόσμο, όμως η ψυχή είναι αιώνια, έχει μια αιωνιότητα να ζήσει μπροστά της και αν η ψυχή του ανθρώπου χαθεί, τότε χάθηκαν τα πάντα. Το θηρίο λοιπόν αυτό που περιγράφεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως έχει θηριώδη ένστικτα, είναι μοβόρο, είναι ένα αντίτυπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι ένας ποταμός από αίματα χριστιανών, θηριώδης επιθέσεις που κάνει εναντίον του χριστιανικού κατεστημένου των τελευταίων ημερών του κόσμου, διότι θα υπάρχουν χριστιανοί τις τελευταίες ημέρες του κόσμου, όπως μας λέει η Αποκάλυψη, και αντιθέτως με μερικούς αιρετικούς οι οποίοι λένε πως δεν θα υπάρχουν χριστιανοί διότι θα έχουν αρπαχτεί στον ουρανό. Αυτό δεν αληθεύει, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή είναι ένα είδος ψευδοπροφητών, οι αιρέσεις που ρίχνουν νερό στο μήλο του Αντιχρίστου.
με κορυφαίους βέβαια τους Ιαχωβίτες και τους Μορμόνους που δρούν στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα, είναι το βαρύ πυροβολικό του Αντιχρίστου, οι αιρέσεις. Είπαμε για τις 7 κεφαλές. 7 κεφαλές οι οποίες έχουν την έννοια της σοφίας αλλά και της σατανικής πονηρίας συγχρόνως, διότι υπάρχουν και σοφοί κατά κόσμον άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους χριστιανούς μωρούς, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι οι οποίοι είναι κατά Χριστόν σοφοί είναι μωροί για τον κόσμο, αλλά αντιθέτως στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι σοφοί του κόσμου είναι μωροί για τον χριστιανισμό. Και αυτό βλέπουμε σε αδιανοούμενους, μεγάλους ανθρώπους, νομπελίστες και αρχηγούς κρατών, οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη Θεού, διότι έχουν μορανθεί πλέον το μυαλό τους, η ψύχα του μυαλού τους δεν υπάρχει, έχει αλλοιωθεί η μορφή του ανθρώπου και το έχει αμαυρωθεί το κατ' εικόνα του Θεού, και έτσι έπεσαν στη φρικτή πλάνη της αθείας και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που καταλαβαίνει ένα παιδάκι 2 χρονών, ότι υπάρχει ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τον κόσμο, έφτιαξε τους ανθρώπους, έφτιαξε το σύμπαν, έφτιαξε όλον τον πνευματικό κόσμο που δεν φαίνεται και είναι αόρατος, είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού, αυτός ο κόσμος, ο άκτιστος κόσμος, αλλά υπάρχει και ο κτιστός, αυτή η κτίση, η υπέροχη κτίση που βλέπουμε με τα δισεκατομμύρια των πλανητών, με τις απειράριθμες σφαίρες οι οποίες διασταυρώνονται στο διάστημα, δίχως να συγκρούονται μεταξύ τους, διότι η πανσοφία του Θεού τους συγκρατεί και το πανυπερτέλειο σχέδιό του είναι να συγκρατηθούν αυτοί οι πλανήτες μέχρι που να έρθει το τέλος του καιρού των. Αλλά μέσα σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε προηγουμένως, διαβάσαμε ότι έχει και διαδήματα επί των κεφαλών, μάλλον επί των κεράτων του, έχει 10 διαδήματα. Τι είναι τα διαδήματα? Είναι βασιλικά σύμβολα, είναι σύμβολα ισχύως και εξουσίας. Είναι διακριτικά βασιλικής δυνάμεως που θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος εναντίον όλων των πάντων, διότι είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, όπως ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος ψεύστης και διάβολος. Είναι λοιπόν πολυπρόσωπες αυτοκρατορίες που συγχωνεύονται σε μία, όπως ήταν η Ρώμη. Είναι όργανα του θηρίου δράκοντος σατανά όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που έχουν το πάθος και το μίσος εναντίον της χριστιανοσύνης. Αυτά με επιφύλαξη πάντοτε συζητούμε για το θέμα του Αντιχρίστου, διότι όπως ξέρετε όποιοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το βιβλίο της Αποκαλύψεως σχεδόν απέτυχαν, γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι έδωσαν μόνο το γενικό περίγραμμα της ερμηνείας της Αποκαλύψεως, διότι λεπτομέρειες του πότε θα γίνουν, το ποια είναι τα πρόσωπα, πότε αυτά τα πρόσωπα διαπλέκονται και με ποια και τι είναι το κάθε ένα από αυτά, όπως είπαμε, τα κέρατα, οι κεφαλές και τα διαδήματα, είναι πολύ δύσκολο να πέσει κανείς ακριβώς. Άλλωστε, πριν από τους παγκοσμίους πολέμους, κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχουν υπτάμενα αντικείμενα τα οποία σκορπούν το θάνατο, οι ακρίδες της Αποκαλύψεως, αλλά μετά όταν βγήκαν αυτά, τότε ο κόσμος που παρακολουθούσε, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί άνθρωποι που παρακολουθούσαν τότε το σκηνικό αυτού του πολέμου, κατάλαβαν ότι η Αποκάλυψη είχε προφητεύσει πραγματικά τα πυροβόλα όπλα, είχε προφητεύσει τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα, τα γερμανικά στούκας και όλα αυτά τα καταστροφικά όπλα τα οποία είδαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα έχει πάνω στις κεφαλές τα ονόματα βλασφημίας. Τι είναι αυτά τα ονόματα βλασφημίας? Φυσικά είναι, όπως το επιβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος, είναι οι τίτλοι του, δηλαδή θα είναι πράγματα που θα εξισώνουν αυτόν με το Θεό, θα τον κάνουν ισόθεο και θα τον κάνουν και ένα δεσποτικό άρχοντα. Θα πάρει και εξουσίες, δηλαδή θρησκευτικές κατά κάποιο τρόπο, ψευτοθρησκευτικές, για να εγκατασταθεί και αυτό σαν ηγέτης και σαν πολιτικός και θρησκευτικός άρχον μέσα στον ναό του Σολομώντος. Βεβαίως είναι γεμάτος εγωισμό. Το πρώτο χαρακτηριστικό και η πρώτη αρρώστια του διαβόλου είναι ο εγωισμός. Και μακριά από τον εγωισμό, αγαπητοί φίλοι, αλλά όλοι έχουμε στοιχεία του εγωισμού και εκεί είναι ο μεγάλος πνευματικός και ψυχικός αγώνας. Και ο Θεός πρέπει να βοηθήσει κάθε ψυχή να ξεφύγει από αυτό το φοβερό, τη φοβερή αρρώστια, το φοβερό μαρτύριο του εγωισμού.
Είναι λοιπόν αρχιεγωιστής, είναι ο πρώτος εγωιστής, ο αντίχριστος, και ο εγωισμός του είναι θηριώδης και βλάσφημος εγωισμός. Είναι εγωισμός που φτάνει μέχρι να θέλει να καταρακώσει το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, γιατί αυτός θα προσβάλλει Υιόν και Πατέρα, Πατέρα και Υιόν. Είναι αντίπαλος λοιπόν της αληθείας του Χριστού και με τρόπο προσπαθεί και τους χριστιανούς να παραπλανήσει, λέγοντας ότι και αυτός θα είναι χριστιανός, αλλά η αλαζονία του θα μας τον κάνει γνωστό. Θα ανήκει οπωσδήποτε στους ισχυρούς του πλανήτη, θα είναι οπωσδήποτε ένας ισχυρός της γης, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και θα ζητήσει να προσκυνηθεί. Να λοιπόν πόσα πράγματα μας δείχνει ένα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και πόσα πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι αντίθετος του Χριστού. Είναι προφητευμένος στην Παλαιά Διαθήκη, έχει μιλήσει για αυτόν ο Χριστός, έχει μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, έχει μιλήσει ο Δανιήλ, έχει μιλήσει κατά κόρον βέβαια στην Αποκάλυψη ο Άγιος μας Κυριακή, μέσα σε μια σπηλιά της Πάτμου, βλέπει το εξαίσιο αυτό όραμα, βλέπει τον ουρανό ανοιγμένο, μια πύλη στον ουρανό και έναν άγγελο να του λέει «Έλα Ιωάννη, να σου δείξω πράγματα τα οποία θα δυσκολευτείς βεβαίως να τα εκφράσεις στους ανθρώπους». Θα σου δείξω πράγματα τα οποία θα τους πεις, θα σου δείξω όμως και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ξεχάσεις, να μην τους τα πεις, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Και αυτό φαίνεται από το ότι του έδωσε ένα μικρό βιβλίο ο άγγελος, το οποίο το διάβασε, αλλά του είπε να το φάει, και το κατέφαγε ο Άγιος, έτσι που πικράνθηκε, λέει, η κοιλιά του, γιατί είδε τα πόσα δεινά μπορεί να περάσει αυτή η ανθρωπότης, που φυσικά πρέπει να είναι μυστικά. Και το μέλλον μυστικό το έχει κρατήσει ο Θεός για λόγους αυτοσυντηρήσεως του ανθρώπου, για λόγους που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει μελλοντικές καταστάσεις. Γι' αυτό είναι εγκληματίες, πνευματικοί εγκληματίες, και εκείνοι που θέλουν να παρουσιάσουν ότι ξέρουν το μέλλον της ανθρωπότητος ή το μέλλον ορισμένων ανθρώπων. Και ποτέ κανένας να μην πηγαίνει σε μέντιουμ και σε χαρτορίχτρες, σε ταρό, σε καφετζούδες, σε όλα αυτά τα σχήματα τα οποία είναι σατανικά υπό την αιγίδα του διαβόλου, αγαπητοί φίλοι. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί μια για πάντα μαζί με τις αιρέσεις ότι και αυτά είναι πρόδρομα στοιχεία του αντιχρίστου κόσμου. Του κόσμου που κινείται με τα ξυστά, με το λότο, με το προπό, με το ποδόσφαιρο, με το μέντιου, με τις καφετζούδες, με τα νυχταρινά κέντρα και με όλο αυτό φτηνό συρφετό των περιοδικών, των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει αυτά τα πράγματα να αρχίσουμε να απέχουμε οπωσδήποτε εμείς, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Άγιο Πνεύμα σε ένα χριστιανό και αυτό το Άγιο Πνεύμα να τον οδηγεί σε αυτές τις πτώσεις. Το Άγιο Πνεύμα μας κρατάει μακριά από όλα αυτά τα πράγματα, μας κρατάει μακριά από την κοσμική ζωή των ημερών μας, η οποία είναι σαρωτική, γιατί πλησιάζει η ώρα του Αντιχρίστου, της δράσεως του θηρίου των αιμοχαρών, σαρκοβόρων αυτών καταστάσεων, που θα θυμίσουν οπωσδήποτε ό,τι χειρότερο υπήρχε στην ιστορία, θα θυμίσουν τη βαβυλωνιακή εχμαλωσία των Εβραίων, θα θυμίσουν την Περσική δικτατορία, θα θυμίσουν τον πύργο της Βαβέλ και την Βαβυλωνία στην κυριολεξία. Θα είναι μια αναβίωση της Νέας Βαβυλώνος. Χρησιμοποίησε λοιπόν και ο προφήτης Δανιήλ ένα τεράστιο θηρίο μετά από την Πάρδαλη, που τα τέσσερα θηρία αυτά ήταν οι εξουσίες, οι μεγάλες κοσμοκρατορίες, όπως ήταν τον Ναβουχοδονόσορα η πρώτη, η χρυσή κεφαλή του αγάλματος, μετά τα χέρια του αγάλματος η Μηδοπερσική βασιλεία, μετά ο Θώρακας και η Μυρή, που ήταν η φοβερή βασιλεία του Αλεξάνδρου, η πιο ειρηνοποιός βασιλεία, εκείνη που έστρωσε το δρόμο στον χριστιανισμό, για να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος, το δεύτερο μεγάλο προφητικό σημάδι που έδωσε ο Θεός στην ανθρωπότητα, μία η γλώσσα η ελληνική να εξαπλωθεί και δεύτερον η ανεξιθρησκεία, για να φτάσει ο χριστιανισμός να σταματήσει να πολεμάται και να γίνει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία σκόρπισε τόση μεγάλη έγκλη, τόσο μεγάλο φως στην ανθρωπότητα, και σήμερα οι σκοτεινοί της ανθρωπότητας θέλουν να σκεπάσουν οτιδήποτε βυζαντινό, οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε κυρίως ορθόδοξο. Θα έχει δύναμη ο Αντίχριστος. Θα έχει τρομερή δύναμη, αγαπητοί φίλοι, ο Αντίχριστος, αλλά η δύναμη αυτή θα είναι δανεική από τον διάβολο και η εξουσία του θα είναι διαβολική. Και όπως είπαμε, θα γραφτεί το όνομα των ανθρώπων που δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου, οπωσδήποτε θα βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο του Αντιχρίστου. Κανένας λοιπόν άνθρωπος δεν θα είναι έξω από αυτά τα δύο βιβλία.
Ας μην λένε μερικοί ότι εγώ είμαι βουδιστής και θα πάω με άλλο τρόπο στο Θεό. Εδώ πρόκειται περί Χριστού και Αντιχρίστου. Ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία θα παιχτεί όλο το μέλλον όλων των ανθρώπων της ανθρωπότητας. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν ότι αυτές οι δύο δυνάμεις, η μία συγκρίτως ανωτέρα της άλλης, μια και είναι η θεϊκή δύναμη, και η άλλη σατανική δύναμη που θα υποταχθεί στο τέλος, διότι η σατανική τριάδα του ψευδοπροφήτη, του Αντιχρίστου και του Σατανά δένονται, αλυσοδένονται από τον γίγαντα άγγελο της Αποκαλύψεως και εγκαταβιώνουν για πάντα στο πυρ το εξώτερο, στο πηγάδι, στη φωτιά, στη φλέγουσα λίμνη με το θιάφι και με το πυρ της αιωνιότητος. Έτσι λοιπόν, όπως ο Κύριος μας αρνήθηκε το Σατανά και του είπε «Δεν θέλω τις εξουσίες σου, δεν θέλω τίποτα από σένα και δεν προσκυνάω κανέναν εκτός από το Θεό Πατέρα», έτσι και εμείς ας πάρουμε το παράδειγμα του Κυρίου μας και ας μην προσκυνήσουμε ούτε τον διάβολο, ούτε τον Αντίχριστο, ούτε τον ψευδοπροφήτη, ούτε τις ψευδοπροφητικές οργανώσεις και καταστάσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, διότι εάν αρχίσουμε από το λίγο, αυτό κατά έναν τρόπο το ένα μετά το άλλο θα φέρει και το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι μπορεί οι κάρτες αυτές που έχουμε και τηλεφωνούμε, οι ταυτότητες της τραπέζης, να υπάρχουν στα χριστιανικά σπίτια, αλλά ως εκεί και μη παρέκει. Δηλαδή και αυτές πρέπει τώρα σιγά σιγά να τις δίνουμε πίσω, να αποτοξινωνόμεθα από το κράτος του Αντιχρίστου που εμφανίζεται με τη συνθήκη Σέγγεν, με την καινούρια συνθήκη τώρα που μας επιβάλλουν, τη συνθήκη των... τη συνθήκη της ΕΟΚ, μια καινούργια συνθήκη υπογράφεται αυτή τη στιγμή, η οποία είναι φοβερότερη από τη Σέγγεν, διότι θα καταδιώξει και εκείνους ακόμα οι οποίοι αντιδρούν στη συνθήκη Σέγγεν. Η εσφαγμένη κεφαλή του θηρίου τώρα. Να δούμε τι είναι αυτή η εσφαγμένη κεφαλή. Μία από τις κεφαλές λοιπόν είναι ως εσφαγμένη θάνατον. Και η πληγή του θανάτου θεραπεύθη και θαύμασαν οι γη ο πίσω του θηρίου. Ποιοι να είναι αυτή η κεφαλή του σφαγμένη του θηρίου? Εν πρώτης, ο Σατανάς, όπως ξέρουμε, υπέστη τη μεγάλη ήττα επάνω στο σταυρό, διότι θέλησε να σταυρώσει άνθρωπο και σταύρωσε τον ίδιο τον θεάνθρωπο. Η γκάφα του ήταν φοβερή και από τότε τραυματίστηκε θανάσιμα η κεφαλή του, όπως ήταν και το πρώτο Ευαγγέλιο που υπόθηκε στον Παράδεισο. Εκείνος θα σου σπάσει το κεφάλι, ενώ εσύ θα του δαγκώσεις λίγο ελάχιστα το πίσω μέρος του ποδιού. Πράγματι έγινε με τη σταύρωση του Κυρίου μας αυτό το πράγμα. Συντρίφθηκε η κεφαλή του Όφεως, αν όχι και ολοκληρωτικά, όμως για 1000 χρόνια, 1100 χρόνια Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επεκράτησε ο χριστιανισμός σαν πρωτεύουσα θρησκεία στον κόσμο, γιατί ήταν κοσμοκράτηρα το Βυζάντιο, ήταν αυτοκρατορία κοσμοκρατορική. Και έτσι εκεί πολλοί ερμηνευτές λένε ότι τότε συνετρίβει η κεφαλή του διαβόλου, αλλά ανένυψε το θηρίο, διότι στο τέλος, όπως μας λένε και οι επιστολές, θα λυθεί ο διάβολος ή να πλανήσει την οικουμένη. Και βρισκόμαστε τώρα ακριβώς στο σημείο που από τα έγκατα της γης ο διάβολος μαζί με τους δαίμονές του έχουν βγει και έχουν αρχίσει το ανίερο έργο της καταστροφής του ανθρωπίνου γένους. Οι ταινίες είναι γεμάτες από γκαξτερισμό, από ανθρώπους οι οποίοι ευχαριστιώνται στο φόνο, έργα απιστεύτου και τρομερής επινοήσεως, σατανικής επινοήσεως βλέπει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος και ειδικά τα παιδιά τα οποία είναι ανερμάτιστα δίχως να ξέρουν ακόμα καλά-καλά τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει χριστιανισμός, τι σημαίνει ορθοδοξία, τι σημαίνει αποκάλυψη, τα βάζουν κατευθείαν μέσα στο καζάνι αυτό της σύγχρονης σατανιστικής εποχής, της νέας εποχής. Η εσφαγμένη λοιπόν, η πρώτη σφαγή έγινε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, οι οποίοι παρακολουθείτε με ζήλο τον τελευταίο καιρό τις προσπάθειες που γίνονται από πολλούς άλλους αδερφούς μας για ενημέρωση, αυτή η εσφαγμένη κεφαλή του θηρίου θεραπεύτη. Είναι το ότι ανένυψε το θηρίο στα τελευταία, όπως είπαμε, ή είναι το ότι ο ίδιος ο Αντίχριστος θα, κατά κάποιο τρόπο, θα πάθει μια μεγάλη, θα τραυματιστεί θανάσιμα μάλλον και θα ανανύψει εκ των υστέρων, ή θα γίνει μια σκευωρία ότι πέθανε ο Αντίχριστος και θα αναστηθεί κατά το τύπο του Ιησού Χριστού, διότι θα είναι μιμητής του Ιησού Χριστού και αντίπαλος και μιμητής του Χριστού συγχρόνως. Θα θέλει και αυτό στην έγκλη
μιας μεγάλης προφητικής μορφής να παρουσιάσει την ανθρωπότητα για να πλανήσει την ανθρωπότητα. Γιατί αλίμονο, αν ο διάβολος δεν είχε τεχνάσματα, το να κάνει τον καλό, έτσι δεν είναι? Πάντοτε ο διάβολος έχει το προσωπείο του καλού ανθρώπου και οι σατανικοί άνθρωποι βεβαίως έχουν την κολακία, τους πρώτους μάρτυρες και αγίους τους καλοπλήρωναν, τους έδιναν προνόμια στο στρατό, στην εξουσία για να αλλάξουν, και θα τους τα έπαιρναν βεβαίως μετά, για να αρνηθούν τον Ιησού Χριστό, και στο τέλος, αν η κολακία και τα προνόμια δεν περνούσαν, έδειχναν το αιμοσταγές πρόσωπό τους, τους έριχναν κατευθείαν στους δημίους και στα βασανιστήρια, διότι είναι η άλλη όψη του πονηρού ανθρώπου, του διαβόλου και του αντιχρίστου, στην αρχή να είναι κολακευτικός και φιλικός εντός εισαγωγικών, αλλά όταν δεν περάσει το σχέδιό του, να ακριβεύει και να γίνεται θηρίο ανήμερο και να θέλει να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Εξεγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Θα επιτρέψει δηλαδή τώρα, τα τελευταία χρόνια του Αντιχρίστου ο Θεός, να υπάρχει και ο ψευδοπροφήτης και να κάνει και αυτός μαζί με το θηρίο πάρα πολλά σημάδια αντίχριστα. Δηλαδή, να κατεβάζει ακόμα και φωτιά από τον ουρανό με τις ακτίνες λέιζερ ή με άλλες ακτίνες που θα βρούνε τελειότερες ακόμα, με διαστημικά φαινόμενα ή μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να βλέπουμε ότι δήθεν συμβαίνουν αυτά στον πλανήτη Γη, εκρήξεις και οτιδήποτε άλλο, και να είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο μέσα από το ίντερνετ ή μέσα από το CNN και από όλα αυτά τα μέσα τα οποία παραπλανούν την ανθρωπότητα και δημιουργούν πλασματικές καταστάσεις με αυτές τις τεράστιες εικονοποιητικές μηχανές τις οποίες διαθέτουν σήμερα οι άνθρωποι του σκότους. Θα ανανύψει λοιπόν ο Αντίχριστος και θα έχει το κεφάλι του πάλι στη θέση του. Και για να μην κουράσουμε και σε αυτό το δεύτερο, ελπίζω την άλλη φορά να έχουμε και κάποιον αδελφό μας εδώ μαζί μας και να συνεχίσουμε για το θέμα των μικροτσίπ, των ταυτοτήτων, τη συνθήκη Σέγγεν με ντοκουμέντα, με χαρτιά. Θα έχουμε τον κύριο Οικονόμου ή τον κύριο Αλεξόπουλο, έναν από τους δύο αγαπητούς φίλους και συνεργάτες μας και εν Χριστώ αδελφούς βεβαίως, οι οποίοι και αυτοί με αυτοθυσία προσπαθούν να διαθέτουν δηλαδή ζηλωτικά το χρόνο της ζωής τους για να μπορέσουν να προσφέρουν και αυτοί κάτι στην υπόθεση της Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, θα προσκυνήσουν το δράκοντα και θα δώσουν εξουσία στο θηρίο και θα πούνε ποιος μοιάζει με το θηρίο, τις όμοιος το θηρίο. Αυτή η λέξη, τις όμοιος το θηρίο, υπενθυμίζει για την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Λεβιάθαν, ο οποίος ήταν τύπος του Αντιχρίστου, και αυτός είπε για τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να είναι όμοιος στη δύναμη με μένανε. Και αυτό είναι, καταλαβαίνετε, βλασφήμια κατά του Αγίου Πνεύματος και κατά του Θεού, διότι εκείνος μόνο είναι άξιος προσκυνήσεως, ο οποίος είναι το Πνεύμα του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας. Βεβαίως, ο καταστροφέας αυτός της ανθρωπότητας, αγαπητοί φίλοι, κρατήστε τούτο το μήνυμα, γίνεται αιτία να παλέψουμε ενάντια του και να σωθούμε. Η σοφία του Θεού θα φέρει τον Αντίχριστο για να φανούν οι άνθρωποι του σκότους και οι άνθρωποι του φωτός. Ο Αντίχριστος θα είναι ένα μαχαίρι που θα κάνει μια τομή πάνω σε ένα τραπέζι και θα διαχωρίσει στη μέση δύο πράγματα, τους χριστιανούς από τους αντιχρίστους. Εκεί θα φανεί πλέον, θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και δεν θα μπορεί κανένας να απολογηθεί, θα είναι όλοι αναπολόγητοι εκείνοι που πήγαν με το στρατόπεδο του Αντιχρίστου, διότι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός, ο οποίος να μην γνωρίζει την Αποκάλυψη και το Ευαγγέλιο, που σε 10 τουλάχιστον σημεία και στο 24ο κεφάλαιο μας υπενθυμίζει τι πρόκειται να συμβεί προς το τέλος του κόσμου, όταν θα έρθει ο ψευδόχριστος, όταν θα έρθουν οι μικροί αντίχριστοι, οι οποίοι θα λένε εδώ Χριστός, εκεί ο Χριστός στα μέσα δωμάτια ή ο Χριστός στην έρημο, μη βγείτε να τον προϋπαντήσετε, διότι δεν πρόκειται περί του Χριστού, πρόκειται περί του Αντιχρίστου. Και όταν του είπαν οι Φαρισαίοι, από πού είσαι εσύ, ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι από τον Πατέρα, αλλά δεν με δέχεστε. Όταν έρθει κάποιος από τον εαυτό του, αυτόν θα τον δεχτείτε. Και πολύ ανάγλυφα εκεί μας παρουσιάζει την εικόνα του
του παράνομου, του αντιχρίστου, ο οποίος δεν έρχεται από το Θεό, αλλά έρχεται από το διάβολο, τον πατέρα του το διάβολο, για να πλανήσει την οικουμένη και οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς, τους εκλεγμένους κατά κάποιον τρόπο, όπως είναι ο κλήρος, ή μπορεί να θεωρηθεί τους πιο καλούς εκ των ανθρώπων, των χριστιανών βεβαίως, διότι τους άλλους ήδη τους έχει παραπλανήσει, τους έχουν παραπλανήσει οι υπαλληλίσκοι του αντιχρίστου, αυτή η ζωή που λέμε, που είπαμε, που περιγράψαμε προηγουμένως. Ας κρατήσουμε, ας μείνουμε μέχρι εδώ αγαπητοί φίλοι, ας θυμηθούμε τον τρίτο πειρασμό του Κυρίου μας και τι συμπεράσματα μπορεί να μας έδωσε από εκεί, λέγοντάς μας, μην πλανηθεί κανείς. Έδωσα το αίμα μου για σας, για να σας σώσω, να έρθετε στην ουράνια βασιλεία. Έκανα όλο το έργο εκείνο που μονέθησε ο πατέρας και ήπια το πικρό ποτήριο μέχρι τέλους. Εσάς σας βάζω λίγο βάρος, σας βάζω ένα σταυρό στα μέτρα σας. Μην αρνηθείτε λοιπόν και αυτό το λίγο σταυρό που σας έχω, γιατί μετά θα πω και εγώ ότι δεν σας ξέρω. Θα ομολογήσω και εγώ στον πατέρα μου εκείνους που με έχουν ομολογήσει κάτω στη γη. Και τι είδους ομολογία θα μπορούμε να κάνουμε εάν έχουμε ήδη δώσει εχέγγυα τα διαβατήριά μας, τα διαπιστευτήριά μας, τις ταυτότητές μας, το πρόσωπό μας, τον ίδιο μας τον εαυτό και τις υπογραφές μας σε έναν άλλο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο κυρίους, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, διότι ή τον ένα θα αγαπήσουμε και τον άλλο θα μισήσουμε ή θα γίνει το αντίστροφο. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Έναν Κύριο δουλεύουμε και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος. Αυτός ο άξονας της ζωής μας, που γύρω από αυτόν περιστρέφεται όλη η ιστορία της ανθρωπότητος. Αυτός που προφητεύτηκε από τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από αρχαίους Έλληνες σοφούς, αυτός που είναι προδιαγεγραμμένη η ζωή του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια πριν εμφανιστεί στην ανθρωπότητα. Και είναι ένα συντριπτικό πλήγμα, εκτός από την Ανάστασή του που είναι το φοβερότερο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την ιστορία της ανθρωπότητος, προφητείες περί του Ιησού Χριστού, αγαπητοί φίλοι, είναι και αυτό ένα μεγάλο επιχείρημα για εκείνους που λένε ότι είναι άθεοι και δεν παραδέχονται τον Χριστό μας. Πώς είναι δυνατόν 1000 χρόνια π.Χ. να προφητεύονται όλες αυτές οι εξονυχιστικές λεπτομέρειες? Κάθε φορά το επαναλαμβάνουμε αυτό, γιατί είναι τα θαύματα του Ιησού Χριστού, η ίδια η Ανάσταση, το Άγιο Φως που βγαίνει μέσα από τον κενό τάφο του Αναστάντος Κυρίου, ενώ όλοι οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών βρίσκονται σκεπασμένοι στο χώμα και έχουν αφήσει τα λείψανά τους, τα κόκαλά τους πάνω στη γη, μέσα στη γη ή σε μαυσολία, σε τάφους. Ο Ιησούς Χριστός έχει αφήσει το φως της αλήθειας μέσα στον Πανάγιο Τάφο, από τον οποίο κάθε χρόνο βγαίνει η αγιασμένη αυτή ευλογία του φωτός της αληθείας. Ας σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Να είστε πάντοτε καλά. Συν Θεώ θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή για το τρίτο μέρος του Αντιχρίστου, το οποίο είναι και το σπουδαιότερο, το σημαντικότερο, διότι περικλείει τώρα την πραγματικότητα, δηλαδή το πώς έφτασε το θηρίο αυτό στις ημέρες μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ξέρουμε ότι το θηρίο αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με έναν τρόπο, με το πλησίασμά μας στον Ιησού Χριστό, με το να έχουμε εξομολογηθεί και μετανοήσει, με το να έχουμε κοντά μας την αγιαστική δύναμη των μυστηρίων της Αγίας Κοινωνίας και της εξομολογήσεως, και όλα θα πάνε καλά για όλους μας και θα κερδίσουμε τον Παράδεισο, όσο και αν φαίνεται απίθανο αυτό, αν αντιδράσουμε στον Αντίχριστο, και θα αντιδράσουμε στον Αντίχριστο εφόσον έχουμε το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας δίνει η Εκκλησία, ανάλογα βεβαίως με τη δική μας αξιοσύνη. Εύχομαι σε όλους να είσαστε πάντοτε καλά και κοντά στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, κοντά στην Εκκλησία την Αρχαία, την Ακαινοτόμητη, την Εκκλησία των Αποστόλων, τη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για να βρούμε στο τέλος τον Παράδεισο και τον Αγιασμό μας και την Ουράνιο Βασιλεία. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι.